Συμπολίτε μου, ο κόσμο όλο αντιμετωπίζει πλέον μια πρωτοφανή κρίση δημόσια υγεία. Η χώρα μα μέχρι σήμερα δεν χτυπήθηκε όσο άλλε. Όμω, α μην έχουμε αυταπάτε. Τα δυσκολότερα είναι ακόμα μπροστά μα. Σε αυτή τη συγκυρία, οποιοδήποτε φυσικάσμό είναι ανεπίτρεπτο. Γι' αυτό και προτιμήσαμε να πάρουμε εγκαίρω αυστηρά προληπτικά μέτρα ώστε να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού. Και σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε. Περισσότεροι που θα νοσήσουν θα παρουσιάσουν ήπια ή δεν θα έχουν καν συμπτώματα. Ωστόσο, κάποιοι συμπολίτε μα, κυρίω μεγάλη ηλικία, και όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα, ίσω χρειαστούν νοσηλεία. Αυτού πρέπει να προστατεύσουμε πρώτα απ' όλου. Ο στόχο μα είναι απλό. Τα τυχόν σοβαρά κρούσματα να απλωθούν σε βάθο χρόνου, ώστε οι ασθενεί να είναι σε θέση να λάβουν τη φροντίδα που αξίζουν και δικαιούνται από τα νοσοκομεία μα. Ήδη κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να θρακιστεί η δημόσια υγεία. Προσθέτουμε κρεβάτια στι μονάδε ιατρικής θεραπεία των δημόσιων νοσοκομείων και αξιοποιούμε εγκαταστάσει ιδιωτικών κλινικών σε όλη τη χώρα. Καμία δομή δεν περισσεύει και δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καλούνται να συνεργαστούν για το κοινό καλό. Με διαδικασίε εξπρέ προσλαμβάνονται 2.000 νοσηλευτέ και γιατροί με διαιτή συμβάσει. Οι πρώτοι θα είναι στι θέσει του στι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα και μετά την κρίση θα παραμείνουν στο δημόσιο σύστημα υγεία. Όπω γνωρίζετε, χθε αποφάσισαν να κλείσουν όλε οι εκπαιδευτικέ μονάδε για 14 μέρε. Ήταν μια δύσκολη, αλλά αναγκαία απόφαση. Η οποία πάντω δεν θέτει σε κίνδυνο τη σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά. Το Υπουργείο Παιδεία είναι έτοιμο να εφαρμόσει διαδικασίε τηλεμαθημάτων αρχικά στην τρίτη ηλικίου και έχει επεξεργαστεί σενάρια για όλε τι βαθμίδε. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι τα παιδιά μα θα βρεθούν με πολύ ελεύθερο χρόνο. Σε αυτά λοιπόν απευθύνομαι. Συνεχίστε το διάβασμα. Καλέ και μικρέ παρέε στο σπίτι και όποτε μπορείτε, άθληση σε εξωτερικού χώρου είναι η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να σα δώσω. Αποφύγετε χώρου με μεγάλο συνοστισμό, όπου μεταδίδεται ευκολότερα η νόσο. Και προσοχή στου παππούδε και στι γιαγιάδε. Καλύτερα να μείνετε μακριά του, ειδικά αν έχετε το παραμικρό σύμπτωμα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία. Αναλαμβάνει στο εξή το συντονισμό κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση, ενόπλων δυνάμεων και σώματων ασφαλεία. Ενώ το δημόσιο θα λειτουργεί κανονικά. Θα δοκιμάσει όμω και νέα εργαλεία όπω το ευέλικτο ωράριο, η τηλεδιάσκεψη και η εργασία εξ αποστάσεως. Έτσι, οι υπάλληλοι θα παραμένουν ενεργοί, ακόμα και αν χρειαστεί να λείψουν για λίγο. Φροντίζουμε πάντω κρίσιμε υποδομέ και υπηρεσίε να μην υπολειτουργούν ούτε στιγμή η οικονομία θα δεθεί προφανώ σε ένα πλήγμα. Το οποίο ήταν αδύνατο να προβλεφθεί. Γι' αυτό και πρέπει να περιοριστούν οι συνέπειέ του. Έχει ήδη ανασταλεί η πληρωμή του ΦΠΑ και των ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσει που χτυπήθηκαν καθοριστικά. Και από σήμερα θεσπίζουμε ειδική άδεια σε εργαζόμενου γονεί του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με παιδιά ω 15 ετών. Το κράτο θα χρηματοδοτήσει ένα μέρο τη. Το βάρο τη όμω οφείλουμε να το μοιραστούμε όλοι, κράτο, επιχειρήσει και εργαζόμενοι. Και σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλα μέτρα στήριξη κλάδων που πλήττονται. Θα σταθούμε δίπλα στι επιχειρήσει και στου επαγγελματίε, παρέχοντα ρευστότητα και αμβλήνοντα τι επιπτώσει από τη μείωση του τζίρου. Ξέρετε, τέλο, ότι μαζί με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε έχω ζητήσει αλλαγέ στο σύμφωνο σταθερότητα και στου δημοσιομικού στόχου προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι έκτακτε δαπάνε. Θεωρώ δεδομένο ότι αυτό θα γίνει και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει γρήγορα ό,τι χρειάζεται για να στηρίξει τα κράτη-μέλη τη. Αγαπητοί μου συμπολίτε, είναι αλήθεια ότι από τη θέση του Πρωθυπουργού κλήθηκα μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων να αντιμετωπίσω μια μεγάλη διπλή κρίση. Όμω η ζωή είναι γεμάτη απρόοπτα, που απαιτούν αποφασιστικότητα, ευελιξία, γρήγορε αποφάσει και τολμηρέ κινήσει. Την ασύμετρη απειλή του μεταναστευτικού την αντιμετωπίζουμε με επιτυχία, γιατί η κοινωνία ενώθηκε κάτω από την αυτονόητη επιλογή τη κυβέρνηση να προστατεύσει τα σύνορά μα. Και οι άνθρωποι που επιφορτίστηκαν με αυτή την αποστολή, αποδείχθηκαν πανάξι. Έτσι θα αποκρούσουμε και την υγειονομική απειλή του κορονοϊού. Άλλωστε, όσο γρήγορα ταξιδεύει ο ιός, τόσο γρήγορα θα ταξιδέψει και η συνεργασία της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, που θα φέρει το εμβόλιο και τη θεραπεία της νόσου. Ωστόσο, εκείνη η στιγμή θα πρέπει να μας βρει τους περισσότερους υγιείς. Η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι και όπως χρειάζεται, όπου χρειάζεται και συχνά νωρίτερα πόσο χρειάζεται. Πιστέψτε με όμω, κανένα μαζικό μέτρο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ατομική ευθύνη. Και στι ανοιχτέ δημοκρατικέ κοινωνίε μα, καμία κεντρική απόφαση δεν αποδίδει αν δεν τη συμμεριστούν πρώτα όλοι οι πολίτε. Α ξαναθυμηθούμε μερικέ απλέ αλλά πολύτιμε συμβουλέ που πρέπει να καθιερωθούν στη ζωή μα ακριβώ για να την προστατεύσουν. Όλοι να κάνουμε από σήμερα καθημερινό αυτοματισμό την προσωπική μα υγιεινή. Πλένουμε συχνά και σχολαστικά τα χέρια μα. Αποφεύγουμε να κουμπάμε το πρόσωπό μα, μένουμε σπίτι όταν έχουμε συμπτώματα ίωση. Δεν πηγαίνουμε επίση σε συγκεντρώσει σε κλειστού χώρου και δεν ανταποκρινόμαστε σε χειραψίε και πολλέ επαφέ. Δεν θα φανούμε αγενεί, αλλά υπεύθυνοι. Πάνω απ' όλα όμω προφυλάσσουμε του μεγαλύτερου ανθρώπου και του σοβαρά ασθενεί που απειλούνται πιο πολύ. Δεν του επισκεπτόμαστε συχνά και οι ίδιε περιορίσουν τι δραστηριότητέ του. Θα είναι για το καλό το δικό του και τον γύρο του. Τα παραπάνω δεν αποτελούν αμφισβήτηση ατομικών δικαιωμάτων, αλλά κοινωνικό καθήκον και μήνυμα συνειδητού αυτοπεριορισμού που αφορά κυρίω του ηλικιωμένου και τι ευπαθεί ομάδε, αλλά και του υπολείπου πολίτε όταν έχουν συμπτώματα. Δεν θέλουμε να βλάψουμε τον εαυτό μα και αυτού που αγαπάμε. Συμπολίτε μου, κλείνουμε μια αναφορά σε ένα θέμα που απασχολεί πολύ το δημόσιο διάλογο. Προσωπικά, τι τελευταίε μέρε ένιωσα έντονη την ανάγκη να επικαλεστώ την πίστη μου, για να δλήσω δύναμη και να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων. Είμαι σίγουρος ότι και πολλοί από εσά αισθανθήκατε το ίδιο. Ως Πρωθυπουργός όμως, οφείλω να ακούσω τους ειδικού επιστήμονες. Ό,τι ισχύει για τις δημόσιες συναθρήσεις, ισχύει και για τις εκκλησίες μας. Σήμερα δεν δοκιμάζονται τα πιστεύω μας, αλλά η πίστη μας στην υγεία του ανθρώπου. Η αγάπη προς τον πλησίον, στην οποία ομνύει και η ίδια η Ορθοδοξία. Γι' αυτό και τα θρησκευτικά καθήκοντα Πρέπει και αυτά να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα και να επιτελούνται όσο είναι εφικτό από το σπίτι, ώστε να περιορίζονται οι μεγάλες συναθρήσει. Η Εκκλησία των Πιστών, άλλωστε, είναι μεγάλη. Προσβλέπω στη στήριξη τη ηγεσία τη Εκκλησία στον κοινό σκοπό, αλλά ο θεσμικό μου ρόλο μου επιβάλλει να τοποθετηθώ με σαφήνεια στο θέμα. Ξέρω ότι η πίστη αρχίζει συχνά εκεί που τελειώνει η επιστήμη. Όμω η πίστη που χρειαζόμαστε τώρα είναι ότι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Αρκεί όλοι να ακολουθούμε στεταγμένα τι οδηγίε των γιατρών και των ειδικών. Και αναλογιζόμενοι πάντα ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τον εαυτό μα, αλλά για όλε τι Ελληνίδε και για όλου του Έλληνε δίπλα μα.